Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ κοντά σας για ακόμη ένα απόγευμα Δευτέρας. Εκπομπή πρώτος σκόρε με τον Ανδρέα Λεκάκη εδώ στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Σε μια περίοδο που πραγματικά η αθλητική Νέα Σμύρνη γιορτάζει. Έτσι κι αλλιώς ήταν αρκετές οι επιτυχίες των τμήματων της Νέας Σμύρνης, των αθλητικών τμήματων της Νέας Σμύρνης. Αυτή την σεζόν ήρθαν τώρα και οι δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες στο μπάσκετ, αρχικά για τον Μήλωνα την περασμένη Παρασκευή και στη συνέχεια για τον Πανιόνιο χθες, το μεσημέρι της Κυριακής, και τα δύο σωματεία ανέβηκαν στην Basket League μέσω της διαδικασίας του Final Four της Elite League, της Α2 δηλαδή όπως συνηθίζαμε να λέμε, και τα δύο σωματεία θα βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία μαζί του χρόνου στην Basket League και είναι φυσικά μια τεράστια διάκριση για τον αθλητισμό της Νέας Σμύρνης και ένα πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός και νομίζω πως γενικότερα η σεζόν 2023-2024 θα μείνει στην ιστορία και του Πανιωνίου και του Μήλωνα και γενικότερα του αθλητισμού της Νέας Σμύρνης. Την Παρασκευή είχε οριστεί να παίξει ο Πανιώνιος με τον Μήλωνα. Ο νικητής θα ανέβαινε αυτόματα στην πρώτη κατηγορία και θα έπαιρνε και τον τίτλο του πρωταθλητή της Elite League. Ο χαμένος θα είχε μια δεύτερη ευκαιρία κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Ηρακλής Ερμής Σχηματαρίου, που ήταν ο Ηρακλής, αγώνας που έγινε νωρίτερα την Παρασκευή. Είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη σε εκείνον τον τελικό, γιατί ο Μήλωνας ήταν αυτός ο οποίος επικράτησε του Πανιωνίου με 87-79. Ήταν η ομάδα που είχε το ρόλο του outsider ουσιαστικά σε αυτήν την αναμέτρηση, σε αυτόν τον τελικό. Και αυτό γιατί μεν ο Πανιώνιος από τη μία είχε οργανωθεί, είχε χτιστεί από την αρχή της σεζόν για να ανέβει και μάλιστα εύκολα στην πρώτη κατηγορία. Άλλωστε το roster του ήταν επίπεδου Basket League με πολλούς έμπειρους παίχτες και πολύ μεγάλης ποιότητας. Και από την άλλη δεν είχε νικήσει ο Μήλωνας τον Πανιόνιο και στα δύο παιχνίδια που έδωσαν στην regular season. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ο Πανιόνιος είχε τον ρόλο του φαβορή σε αυτή την αναμέτρηση και ο Μήλωνας τον ρόλο του outsider, αλλά καμιά φορά γι' αυτό και ο αθλητισμός και το μπάσκετ ειδικά παρουσιάζει τόσο πολύ ενδιαφέρον και επιφυλάζει τόσο μεγάλες συγκινήσεις, γιατί είναι απρόβλεπτα τα πράγματα σε πολλές περιπτώσεις. Ο Μήλωνας νίκησε για πρώτη φορά τον Πανιόνιο την περασμένη Παρασκευή, για πρώτη φορά φέτινη χρονιά, και πήρε απευθείας την άνοδο στην Basket League ως πρωταθλητής, ενώ ήταν η ομάδα που τερμάτισε τρίτη στην κανονική διάρκεια, και επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 23 ολόκληρα χρόνια, μετά το 2001, δηλαδή η τελευταία σεζόν του Μήλωνα στην Α1 ήταν σεζόν 2000-2001, που ήταν και η δεύτερη του χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Η πρώτη ήταν το 93-94 που είχε στις τάξεις του και τον NBA τότε Wiggins, ο οποίος είχε αναδειχθεί και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος τότε, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του υποβιβάστηκε στο τέλος χρονιάς, γιατί και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση ο Μήλωνας έμεινε μόλις μία σεζόν στην πρώτη κατηγορία, υποβιβάστηκε αμέσως μετά. Τεράστια επιτυχία φυσικά το βράδυ της Παρασκευής για τον Μήλωνα, έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους και τους ανθρώπους του συλλόγου. Μάλιστα η αποστολή έτυχε και αποθεωτικής υποδοχής κατά την επιστροφή της στο Κρίσος πέρσης, και αυτή η επιτυχία της ομάδας μπάσκετ ήρθε να προσθεθεί και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Μήλωνα φέτος, θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Δύο μέρες μετά πάντως ο Πανιόνιος εκμεταλλεύτηκε την δεύτερη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε σε ένα επίσης φοβερό παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή. Νίκησε τελικά με 75-70 σε ένα μάτς επίπεδου πρώτης κατηγορίας, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που έγινε ανάμεσα σε δύο ομάδες που η αλήθεια είναι πως άξιζαν και οι δύο να είναι στην πρώτη κατηγορία. Όμως ο Πανιόνιος ήταν αυτός που τα κατάφερε, αγχώθηκε αρκετά, οι δύο ομάδες μπήκαν νευρικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Πανιόνιος κάποια στιγμή πήρε μια καλή διαφορά και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ηρακλής επέστρεψε, έκανε ένα καλό επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες πήγαν ουσιαστικά χέρι-χέρι. Αλλά ο Πανιόνιος στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά, βρήκε τις λύσεις που έψαχνε. Είχε σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Γκίκα για ακόμη μια φορά, σε πολύ μεγάλο απόγευμα τον Γκίκα, τον Μιλεντίγεβιτς. Ο Κακλαμανάκης ήταν αυτός που έβαλε ένα καθοριστικό καλάθι προς το φινάλε.
Και έτσι ήρθε αυτή η πολύ μεγάλη νίκη που την πανηγύρισαν οι οπαδοί του Πανιωνίου, που και στο παιχνίδι με τον Μίλαν αλλά και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή έφτιαξαν μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο κλειστό των Ανογιωσίων. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και αρκετοί οπαδοί του Ηρακλή στο δεύτερο παιχνίδι. Και η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των οπαδών των δύο ομάδων δημιούργησε έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα μέσα στο οποίο παίχτηκε αυτός ο δεύτερος τελικός, η δεύτερη προσπάθεια που είχαν οι δύο ομάδες για να ανέβουν στην κατηγορία. Παρά το γεγονός ότι δεν έλειψαν τα παρατράγουδα, μετά τη λήξη αναμέτρησης είχαμε κάποια επεισόδια μεταξύ των οπαδών του Πανιωνίου, των οπαδών του Ηρακλή και της αστυνομίας. Αλλά νομίζω δεν μπορούν να αμαυρώσουν το γενικότερα όμορφο κλίμα που υπήρχε και στις δύο ημέρες αυτού του Final Four. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος το πρωτάθλημα της Elite League ήταν πολύ ψηλού επίπεδου, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, για πολλούς ακόμη καλύτερο από το πρωτάθλημα της Basket League, και νομίζω δεν έχουμε λόγο να διαφωνήσουμε σε αυτό ως προς το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας δηλαδή. Και στο φινάλε αυτού του Final Four η Νέα Σμύρνη είδε και τις δύο της ομάδες να ανεβαίνουν χέρι-χέρι στην πρώτη κατηγορία. Ξεκίνησα να λέω για τον Μίλαν, ο οποίος επιστρέφει μετά από 23 χρόνια στην Basket League. Μια ομάδα η οποία πριν από μερικά χρόνια βρισκόταν στο τοπικό, στην Αλφα Ισκανά, σε παιχνίδια που γινόντουσαν Δευτέρα βράδυ, που γεμίζανε όμως το κλειστό. Έδωσε τα κλειδιά στον Νίκο Καραγιάννη, ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή, ο οποίος είναι μέτρη των ανόδων, στο να αναλαμβάνει δηλαδή ομάδες μικρότερων κατηγοριών και να τις ανεβάζει. Με αυτόν προπονητή η ομάδα έπαιξε γάμα εθνική, β' εθνική και πήρε άνοδο και στην Elite League, πήρε συνεχόμενες ανόδους δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Πέρασε σκαμπανεβάσματα ο Μίλωνας την φετινή σεζόν, χρειάστηκε να αλλάξει προπονητή, αποχώρησε ο προπονητής των επιτυχιών των τελευταίων χρόνων, ο Νίκος Καραγιάννης, και ήρθε στη θέση του ο Μάικ Κουρίς. Και χρειάστηκε να κάνει δύο πάρα πολύ κομβικές προσθήκες, ειδικά η μία το χειμώνα, για να πετύχει το στόχο της ανόδου. Η μία ήταν ο Γάιος Κορδίλης, πάρα πολύ έμπειρος αθλητής, και η άλλη ήταν ο Ζακ Μπράιαντ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Elite League και νομίζω απόλυτα δίκαια, και έδειξε και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, στον τελικό του Final Four, γιατί αναδείχθηκε ο MVP του πρωταθλήματος. Ένας πραγματικά εξαιρετικός παίχτης που πολλοί αναρωτιούνται τι κάνει στην Elite League. Του χρόνου όμως θα παίζει στην Basket League. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε, θέλει και θα συνεχίσει στον Μίλωνα. Και κάτι που ήθελα να πω για τον προπονητή του Μίλωνα, τον Μάικ Κουρί, προς τιμήν του έδωσε τα εύσημα στον Νίκο Καραγιάννη για την επιτυχία της ανόδου. Τον προπονητή δηλαδή που δούλευε όλα αυτά τα χρόνια με τους παίχτες αυτούς και που έστησε αυτή την ομάδα του Μίλωνα. Είναι δικό του έργο ουσιαστικά. Φυσικά έχει μερίδιο εννοείται και ο κύριος Κουρίς, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο είναι δικό του όλα αυτά τα χρόνια που δούλεψε για το Μίλωνα, και έτσι η ομάδα βρίσκεται τώρα στην πρώτη κατηγορία. Και από την άλλη ο Πανιόνιος, είπαμε πως φτιάχτηκε για να ανέβει, φτιάχτηκε για να πρωταγωνιστήσει. Αυτό έκανε, τερμάτισε πρώτο στην κανονική διάρκεια, παρά το γεγονός ότι δεν έλειψαν τα σκαμπανεβάσματα και κάποιες άσχημες εμφανίσεις, κυρίως εκτός έδρας παιχνίδια, που οδήγησαν και σε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, με τον Άρη Λυκογιάννη να αναλαμβάνει από τον περασμένο Νοέμβριο. Και όμως αυτό το υλικό ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν υλικό, ξαναλέω, επίπεδου Basket League, υλικό για να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία. Όμως το ότι ο Πανιόνιος έχασε από το Μίλωνα στην πρώτη ευκαιρία που είχε για να ανέβει στην Basket League δείχνει και το πόσο δύσκολο ήταν το επίπεδο της φετινής Elite League, το πόσο υψηλός ήταν ο ανταγωνισμός. Τίποτα δεν πρόκειται να χαριστεί σε καμία ομάδα, και είδαμε και εμείς ότι τίποτα δεν ήταν απλό. Ο Πανιόνιος πάντως, αν και καρδιοχτύπησε και στο δεύτερο παιχνίδι και στη δεύτερη ευκαιρία που είχε, τα κατάφερε. Επέστρεψε εκεί που ανήκει, επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην Basket League, στην Α1 δηλαδή. Πολύ συγκινημένοι ήταν όλοι, ο τεράστιος Φάνης Χριστοδούλου, η σημαία αυτής της ομάδας, σε δηλώσεις του μετά, ο Άρης Λυκογιάννης, ο προπονητής, ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, ο Βεργίνης, ο αρχηγός, όλοι, ο Γκίκας, ο Μιλεντίγεβιτς, ο Ιαν Βουγιούκας, όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Πανιωνίου. Πολλά συγχαρητήρια και στα δύο σωματεία της Νέας Σμύρνης, τα οποία θα κοιτάξουν τώρα πλέον την επόμενη μέρα, γιατί πολλές φορές, και το έχουμε δει να γίνεται αυτό, το
δύσκολο δεν είναι να ανέβεις στην κορυφή, το δύσκολο είναι να παραμείνεις εκεί ή να κάνεις κάτι πραγματικά σπουδαίο. Το δύσκολο πραγματικά είναι να διατηρηθείς σε αυτό το επίπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλές φορές στα προηγούμενα χρόνια ομάδες, ειδικά στο μπάσκετ, να ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες και στα πρέπει της κορυφαίας κατηγορίας. Όμως πιστεύουμε πως και ο Πανιώνιος αλλά και ο Μήλωνας είναι ομάδες με ισχυρές διοικήσεις, με ανθρώπους που έχουν πλάνο ισχυρό από πίσω, δυνατό, και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, ο Πανιώνιος άλλωστε το επιτάσσει η ιστορία του, αλλά και ο Μήλωνας νομίζω ότι, αν και δεν έχει δείξει σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες φορές που έπαιξε στην πρώτη κατηγορία, νομίζω ότι και αυτή τη φορά θα μας δείξει κάτι καλό. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα μας απασχολήσουν πολύ θετικά και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Ο κύριος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ του Μήλωνα, αναφέρθηκε σχετικά και για το θέμα της έδρας και είπε πως θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο κλειστό Κρίσος Πέρσης για να παίζει ο Μήλωνας και τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας εκεί. Κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Μήλωνας έχει το δικό του γήπεδο και δεν θα ήταν ωραίο να χρειαστεί να βρίσκει άλλα γήπεδα για να καλυφθούν οι ανάγκες της Basket League, να φύγει δηλαδή μακριά από την Νέα Σμύρνη. Και ο Πανιώνιος, εδώ είναι τώρα το πολύ μεγάλο ζήτημα, ο Πανιώνιος χρησιμοποίησε φέτος την έδρα του Μήλωνα για τα παιχνίδια του. Θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Υπάρχει βέβαια πάντα το ζήτημα του κλειστού της Αρτάκης, το οποίο φυσικά καταλαβαίνετε ότι και αύριο να ξεκινήσουν τα έργα θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να είναι έτοιμο προς χρήση. Παρεμπιπτόντως, θεωρητικά θα υπάρχουν νέα τον επόμενο μήνα σε μια νέα συνάντηση που είναι προγραμματισμένη του Δημάρχου, του κ. Κουτελάκη, με τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών. Υπήρχε μια πρώτη συνάντηση και έφυξε κυρίως το ζήτημα του γηπέδου και της καθυστέρησης των εργασιών ο κ. Κουτελάκης. Θα έχουμε νεότερα, ελπίζουμε, σε ένα μήνα. Αλλά από την άλλη, πέρα από το θέμα του κλειστού, θα πρέπει να βρεθεί και μια προσωρινή λύση για τον Πανιώνιο, αν δεν χρησιμοποιεί ξανά το γήπεδο του Μήλωνα, με τους οργανωμένους οπαδούς του άλλωστε να βγάζουν και μια ανακοίνωση λέγοντας πως η έδρα της ομάδας είναι μία και μόνο μία, είναι η Νέα Σμύρνη, και δεν θα αποτελέσει λύση το να ξεσπιτωθεί πάλι εντός εισαγωγικών και να παίζει τα παιχνίδια της στο Φάληρο, όπως είχε παίξει στην τελευταία συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία Σοφία Μπεφών ή οπουδήποτε αλλού. Βεβαίως, αν δεν βρεθεί κάποια λύση εντός της Νέας Σμύρνης, θα αναγκαστεί η ομάδα να πάει και λίγο παραπέρα, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, όλοι στη Νέα Σμύρνη πανηγυρίζουν και από την πλευρά του Πανιωνίου και από την πλευρά του Μήλωνα για αυτήν την τεράστια επιτυχία των ομάδων μπάσκετ, που ήρθε βέβαια σε συνέχεια των άλλων μεγάλων επιτυχιών των υπολείπων τμήματων και για τις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι είναι η χρονιά όπου ο Πανιώνιος στο ποδόσφαιρο, μετά από 4 χρόνια περιπλάνησης στη ΓΑΜΑ Εθνική, ανέβηκε στην Super League 2, επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες και δρομολογεί και το ποδοσφαιρικό τμήμα την επιστροφή του εκεί που ανήκει, δηλαδή στην Super League 1, στην πρώτη κατηγορία. Είναι η σεζόν όπου η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου, αίτητη, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία βόλεϊ, στην Volley League γυναικών, έκανε μια εξαιρετική χρονιά στην Pre-League. Η σεζόν όπου η ανδρική ομάδα βόλεϊ έφτασε μία νίκη μακριά από την άνοδο της και αυτή στην Volley League. Έχασε στους τελικούς ανόδο από τον Όφη με 2-1 στη σειρά και μέχρι και τώρα βασικά περιμένει τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση κατηγοριών, αν θα αυξηθούν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας, μήπως πάρει μια wildcard και παίζει όντως στην πρώτη κατηγορία του χρόνου. Πάντως πραγματοποιεί δυνατές κινήσεις, έτοιμη είτε για τη Volley League είτε για να πρωταγωνιστήσει ξανά στην Pre-League. Και είναι η σεζόν από την πλευρά του Μήλωνα, μην ξεχνάμε, που η ανδρική ομάδα βόλεϊ άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό με όλα αυτά που κατάφερε φέτος, με την πορεία μέχρι τους 8 του Sev Cup, της δεύτερης τάξης Ευρωπαϊκής Δασκαλικής Διοργάνωσης, με την πορεία στον τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό, που έφτασε μια ανάσα πραγματικά από το να κατακτήσει το κύπελο, με την πορεία ως την τετράδα του πρωταθλήματος ξανά και
την παρουσία της στους ημιτελικούς των play-off, που έφτασε μία νίκη μακριά από την παρουσία στους τελικούς, αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό με 3-2 νίκες, και η σεζόν όπου η γυναική ομάδα βόλεϊ ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, και αυτή έχοντας μάλιστα μειονέκτημα έδρας στη σειρά, την τελική σειρά στους τελικούς ανόδου με τις Αμαζόνες. Νίκησε μέσα στην Ερυθρέα στο τελευταίο παιχνίδι η ομάδα του Γιώργου Δεναξά και κατάφερε να πάρει το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου πίσω από τον Πανιόνιο, δεύτερο πρωτάθλημα όπου ο Πανιόνιος και Μήλωνας ανεβαίνουν χέρι-χέρι. Μετά το βόλεϊ γυναικείο ήρθε και το ανδρικό μπάσκετ. Πάρα πολύ επιτυχημένη σεζόν για το σωματείο της Νέας Σμύρνης. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η πορεία αυτή, να έχουμε και του χρόνου αφορμές πολλές να μιλάμε για επιτυχίες των αθλητικών σωματείων της Νέας Σμύρνης. Θα περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα σε όλους τους τομείς, σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα τμήματα. Θα παρακολουθούμε την πορεία και εμείς από εδώ, έτσι από κοντά. Πολλά συγχαρητήρια ξανά και στον Πανιόνιο και στον Μήλωνα. Σε περίπτωση που χάθηκε το τελευταίο κομμάτι αυτό που λέγαμε, επειδή είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με τη σύνδεση, ελπίζω τώρα να έχει αποκατασταθεί. Λέγαμε πόσο σπουδαίο ήταν για τον αθλητισμό της Νέας Σμύρνης η άνοδος του Μήλωνα και του Πανιωνίου στην πρώτη κατηγορία μπάσκετ, και ότι αυτό ήρθε σε συνέχεια των μεγάλων επιτυχιών για τα δύο σωματεία και στα υπόλοιπα τμήματα. Δηλαδή τα όσα έκανε η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα αλλά και η γυναικεία ομάδα φέτος, αλλά και τα τμήματα βόλεϊ του Πανιωνίου και φυσικά το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα δικά μας και να μιλήσουμε φυσικά για το φινάλι του πρωταθλήματος της Super League, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, με τον ΠΑΟΚ να βιώνει μια ιστορική επιτυχία, μια ιστορική μέρα σημαδιακή εχθές για την ιστορία του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος αναδείχθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ελλάδος, το σπουδαιότερο πρωτάθλημα που έχει πάρει ποτέ, στο πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα ίσως και όλων των εποχών, το πρωτάθλημα που το διεκδίκησαν μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές τέσσερις ουσιαστικά ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος βγήκε
Ο νικητής έκοψε πρώτος το νήμα. Χρειαζόταν νίκη, χρειαζόταν διπλό χθες στο Κλειάνθης Βικελίδης και το πήρε επικρατώντας με 2-1 του Άρη. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πρώτος με 80 βαθμούς, άφησε την ΑΕΚ δεύτερη στους 78, μια ΑΕΚ η οποία νίκησε 3-0 τη Λαμία, αλλά ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα. Ο Ολυμπιακός τρίτος με 74 βαθμούς πήρε αυτό που ήθελε στη Λεωφόρο, την ισοπαλία δηλαδή, για να κλειδώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο άσχετα με το ότι θα γίνει στο τελικό του conference. Και ο Παναθηναϊκός δεύτερη θέση με 72 βαθμούς, πέμπτος ο Άρης με 55 και έκτη η Λαμία με 35. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι πραγματικά απίστευτο. Ενώ πριν από λίγες αγωνιστικές μια ισοπαλία που είχε φέρει με την Λαμία στην Φθιώτιδα έδειχνε να τον απομακρύνει από τη μάχη του τίτλου, όχι να τον θέτει εκτός, αλλά να λιγοστεύει τις πιθανότητές του, κατάφερε και πήρε 4 συνεχόμενες νίκες στο φινάλε της σεζόν και μάλιστα 4 νίκες σε ντέρμπι. Ευνοήθηκε και από τις συγκυρίες, δηλαδή από το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχασε από τον Ολυμπιακό στα μέσα της περασμένης εβδομάδας στο Καραϊσκάκι, αυτό ακριβώς που ήθελε δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Αλλά πήρε απόλυτα δίκαια ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω θα μείνει, ξαναλέω, στην ιστορία του και θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και για πάντα. Ο ΠΑΟΚ είχε να παίξει με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη, νίκησε 3-2 την ΑΕΚ στα τέλη του Απρίλη, λίγο πριν το Πάσχα, και επέστρεψε από τις διακοπές του Πάσχα με 3 συνεχόμενες νίκες, 2-0 τον Ολυμπιακό, 4-1 τον Παναθηναϊκό, μια επιβλητική νίκη την περασμένη Τετάρτη, και 1-2 τον Άρη στο Βικελίδης, προσεγγίζοντας αυτό το σπουδαίο παιχνίδι με σοβαρότητα, προσεκτικά. Ήξερε ότι ο Άρης δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο, αλλά θα ήθελε να του χαλάσει την γιορτή. Υπάρχει και αντιπαλότητα άλλωστε μεταξύ των δύο ομάδων, τοπικό ντέρμπι. Ευτύχησε να προηγηθεί στο 30 με τον Μπράντον Τόμας, πήγε προηγούμενος στο ημίχρονο. Όμως στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είδαμε ένα καταπληκτικό γκολ από το Μωρό, ένα από τα πιο ωραία του φετινού πρωταθλήματος. Μια φοβερή πυρουέτα του, μια φοβερή περιστροφή, με πλάτσο τέρμα γύρισε και με ένα βολέ φοβερό νίκησε τον Κοτάρσκι για το 1-1. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν κάτι πολύ σπουδαίο για να βγει νικητής από το Βικελίδης και να πάρει το πρωτάθλημα, και αυτό το σπουδαίο το προσέφερε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Κωνσταντέλιας, με τη φοβερή ενέργεια που έκανε στα αριστερά όπως αναπτυζόταν ο ΠΑΟΚ, σπάζοντας, δίνοντας την μπάλα στον Τόμας και αυτός την έσπασε στον Τάισον. Μιλάω για φτάσει του 62ου λεπτού, ο οποίος με ένα φοβερό σουτ έκανε το 1-2, το οποίο έμεινε και μέχρι το τέλος. Τάισον από τους πολυτιμότερους πρωταθλήματος, για να μην πούμε ο πιο πολύτιμος. Είχε μια τελευταία δοκιμασία βέβαια ο ΠΑΟΚ μετά το 1-2 και αυτό ήταν ένα αντέξι στην πίεση του Άρη στα τελευταία λεπτά. Πίεση που έγινε εντονότερη από τη στιγμή που ο Δικέφαλος έμεινε με 10 παίχτες από το 78. Είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη ο κεντρικός του αμυντικός, ο Μιχαηλίδης. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ άντεξε. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες του στο φινάλε να παγώσει τους ασπρόμαυρους κάνοντας το 2-2 και η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν του Ασαριφάρτη, εκεί όπου έπιασε μια κεφαλιά από το κέντρο της μεγάλης περιοχής, που της μικρής περιοχής, όπου δεν κατάφερε να βρει εστία. Και το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει έξαλα μέσα στην έδρα του Άρη το πρωτάθλημα και η φιέστα μεταφέρθηκε στην Τούμπα, εκεί όπου μετά τα μεσάνυχτα περίπου 60.000 κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για να πανηγυρίσει μαζί με τους παίχτες, το προπονητικό team και όλους. Στήθηκε μια μεγαλοπρεπέστατη γιορτή στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο του Τούμπας και στο Λευκό Πύργο. Η Θεσσαλονίκη πραγματικά κεγότανε, φλεγότανε χθες για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία του ΠΑΟΚ. Δίπλα στο πρωτάθλημα του 1976, δίπλα σε αυτό του 1985 και σε αυτό το αίτητο του 2019, και τότε με τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία, ο ΠΑΟΚ προσθέτει και το πρωτάθλημα του 2024, το πιο σπουδαίο από όλα, πιο σπουδαίο ακόμη και από το 2019 που το κατέκτησε χωρίς ήττα. Γιατί ήταν ένα πρωτάθλημα ειδικών συνθήκων, πάρα πολύ ψηλό επίπεδο δυσκολίας, τρομερού ανταγωνισμού, απίστευτων εναλλαγών, πόσες φορές άλλαξε χέρια η κορυφή και γενικότερα η βαθμολογική κατάταξη στις πρώτες 4 θέσεις τη σεζόν, αλλά απόλυτα δίκαια ο ΠΑΟΚ που τερματίστηκε πρώτο στην κανονική διάρκεια. Η ομάδα που ήταν φοβερά επιθετική, θυμάστε να λέμε αρκετές φορές για την πολύ καλή λειτουργία του ΠΑΟΚ και το πόσο καλό ποδόσφαιρο παίζει. Και η ομάδα που ήταν πιο σταθερή και πιο αποφασισμένη στο φινάλε του play-off, εκεί όπου μετράνε δηλαδή τα πάντα, ήταν αυτή που κατέκτησε τελικά
το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τώρα στα προγραμματικά του Champions League. Θα μπει στον δεύτερο γύρο των προγραμματικών, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Και ευχή όλων βέβαια είναι αυτή τη φορά, γιατί ποτέ δεν έχει βρεθεί σε τελική φάση Champions League, να καταφέρει να περάσει όχι στους ομίλους, γιατί πλέον δεν υπάρχουν όμιλοι, στο League Stage του Champions League, στην τελική φάση δηλαδή, στο ενιαίο πρωτάθλημα, στην ενιαία βαθμολογία που θα υπάρχει από τον χρόνο σε όλες τις διοργανώσεις, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στην ΑΕΚ έμεινε η πικρία, παρά την νίκη με 3-0 χθες κόντρα στην Λαμία. Περίμενε ένα δώρο από τον Άρη. Τα καλά νέα στο Βικελίδη, έστω μια ισοπαλία του ΠΑΟΚ. Καλά νέα που δεν ήρθανε βέβαια, μετά το διπλό του ΠΑΟΚ. Και έτσι τερμάτισε δεύτερη. Ό,τι και να γίνει, θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League. Και η ΑΕΚ βέβαια που πλήρωσε τόσο την ήττα της στην Τούμπα λίγο πριν το Πάσχα, αλλά βέβαια και την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκη, εκεί που έπαιζε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα ουσιαστικά, αλλά εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων και σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Και τώρα στο ντέρμπι αιωνίων, εκεί είδαμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ήθελε μόνο νίκη για να πάρει την τρίτη θέση, ήταν στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό και να ξενιάσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή του συμμετοχή την επόμενη σεζόν. Ο Ολυμπιακός του έκανε και ισοπαλία για να καπαρώσει εκείνο στην τρίτη θέση και να μην έχει να σκέφτεται και το ευρωπαϊκό εισιτήριο στον τελικό με την Φιωρεντίνα για το Conference League την επόμενη Τετάρτη. Παναθηναϊκός με αλλαγή προπονητή την περασμένη Παρασκευή, με τον Τερίμ να απομακρύνεται, κάτι που η αλήθεια είναι πως προδιαγραφόταν εδώ και καιρό, με κάποιες ακατανόητες επιλογές του Τερίμ και μια γενικότερα επιλογή του Προέδρου, του Γιάννη Αλαφούζου, που δεν βγήκε στον Παναθηναϊκό. Ήταν τελείως απερίσκεπτο, όπως πολλοί έλεγαν και τον περασμένο Δεκέμβρη, αλλά και όπως αποδείχθηκε και εκ του αποτελέσματος, ήταν τελείως ακατανόητο να απομακρυνθεί ο Γιωβάνοβιτς, ένας προπονητής ο οποίος είχε χτίσει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία 2,5 χρόνια, του είχε δώσει μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία και του είχε δώσει ξανά ταυτότητα και χαρακτήρα να είναι διεκδικητής τροπέων. Και να προσληφθεί ένας προπονητής ο οποίος είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη τελευταία του μεγάλη επιτυχία, βαρύ χαρτί βέβαια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που ήξερε από πρωταθλητισμό, αλλά αποδείχθηκε πως δεν τέριαξε στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, δεν ήταν μια σωστή επιλογή για αυτήν την δουλειά. Προσελήφθη ο Τερίμ για να πάρει το πρωτάθλημα, απέτυχε. Ο Παναθηναϊκός είχε 3 συνεχόμενες ήττες και καμία νίκη στα 4 τελευταία παιχνίδια στα play-off. Και από εκεί που, για παράδειγμα, πριν από μερικές αγωνιστικές είχε πάει στην Παπαρίνα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, τώρα κινδύνει να μείνει και εκτός Ευρώπης. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά χθες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, που προηγήθηκε και με 1-0 στο τέλος με το πέναλτι του Μπακασέτα. Είχε τον Κόντι στη τεχνική ηγεσία, υπηρεσιακό προπονητή, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για να τρέξει την ομάδα σε αυτά τα τελευταία 2 παιχνίδια. Πάντα μια ομάδα όταν αλλάζει προπονητή στα πρώτα της παιχνίδια δείχνει, βγάζει μια αντίδραση. Αυτό γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις και περιμέναμε, η αλήθεια είναι, μια αντίδραση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ήταν όντως καλύτερη μέχρι ένα σημείο στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε ευκαιρίες και για άλλα γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Γερεμέγεφ. Έκανε το 2-0 πάντως στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου με τον Μπερνάρ, ο οποίος είπε έτσι με ιδανικό τρόπο αντίο στο κοινό της Λεωφόρου γιατί θα αποχωρήσει, αλλά νομίζω ότι είδαμε ένα blackout για τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά από το 60 και μετά 65, εκεί ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει στροφές, έκανε και τις απαραίτητες αλλαγές, ο Μεντιλίμπαρ βοήθησε πάρα πολύ για παράδειγμα είσοδος του Γιόβετιτς στο παιχνίδι, αλλά και του Ιμπόρα στη θέση του Καρβάλιο, Ιμπόρα ο οποίος έδεσε περισσότερο τα μετόπιστεν του Ολυμπιακού και έδωσε περισσότερη ισορροπία. Αλλά ο παράγοντας χ σε αυτό το ντέρμπι αιωνίων ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος φάνηκε από ένα σημείο και μετά, ειδικότερα μετά το 2-0, ότι ήθελε να πάρει το παιχνίδι πάνω του, στις πλάτες του και να αποτρέψει την ήττα για τον Ολυμπιακό. Είχε ένα δοκάρι, στο 73 πέτυχε για μένα ίσως το καλύτερο γκολ της φετινής χρονιάς. Ένα γκολ που θύμισε τον γκολ του Ζιοβάνι
με τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές δεκαετίας του 2000, αλλά και ένα γκολ του Ριβάλντο στη νίκη κόντρα στον Ιωνικό στο τελευταίο παιχνίδι του Βραζιλιάνου με την Ερυθρόλευκη Φανέλα, φινάλ πρωταθλήματος 2006-2007 τότε. Φοβερό γκολ από τον Ποντέτσι, εκείνο το σκάψιμο που άφησε άγαλμα τον Λοντίγκιν και η μπάλα προσγειώθηκε στο δεξί παραθυράκι του τραντοφύλακα του Παναθηναϊκού. Και από τα πόδια του Ποντέντσι ήρθε και το δεύτερο γκολ, η assist που έβγαλε με το αριστερό, μάλιστα για το Γιόβετιτς που με κεφαλιά δυνατή έκανε το 2-2. Ποντέντσι μάλιστα ο οποίος τα έκανε όλα στο χθεσινό παιχνίδι και έβαλε γκολ και έδωσε assist και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, δικαίως. Ήταν πολύ εκνευρισμένο στο φινάλε του παιχνιδιού με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Απειλήθηκε και σύραξη και προς το τέλος με τον Ποντέντσι να μην βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο, τους παίκτες του Παναθηναϊκού να προσπαθούν. Όχι με τόσο κομψό τρόπο να τον απομακρύνουν. Δέχτηκαν και κίτρες κάρτες και κάποιοι παίκτες του Κόντι. Το τελικό σκορ πάντως ήταν 2-2. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε απάντηση από τη στιγμή που ανέβασε το ρυθμό του και την απόδοσή του Ολυμπιακός. Γιατί και οι αλλαγές του Κόντι ήταν αλλαγές για να κρατήσει το αποτέλεσμα όταν ακόμη ήταν ο Παναθηναϊκός μπροστά και όχι για να μπορέσει να βρει και άλλα γκολ. Η αλήθεια είναι αυτή. Γεγονός είναι πως ο Ολυμπιακός σε 6 παιχνίδια φέτος με τον Παναθηναϊκό δεν πήρε καμία νίκη, 4 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός πήρε πράγματα σε όλα του τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κατάφερε τελικά να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι κάτι και αυτό από τα πολλά παράδοξα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού φέτος. Όμως αυτοί που χαμογέλασαν χθες με την ισοπαλία ήταν οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κράτησαν την τρίτη θέση. Τι σημαίνει τώρα η τρίτη θέση που ήθελαν τόσο πολύ και οι δύο ομάδες? Η τρίτη θέση σημαίνει πως ό,τι και να γίνει στους τελικούς που έχουν, όποια ομάδα την έπαιρνε, θα εξασφάλιζε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Δηλαδή τώρα που ο Ολυμπιακός πήρε την τρίτη θέση, έχει μπροστά του τελικό του conference, το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία του. Εάν χάσει το παιχνίδι, δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος του χρόνου στο League Stage του Europa League, αλλά ξέρει ότι θα βρίσκεται στα προκριματικά του Conference. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός τώρα, που δεν πήρε την τρίτη θέση, πρέπει να πάρει το κύπελλο απέναντι στον Άρη το ερχόμενο Σάββατο. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός χάσει τον τελικό που θα γίνει στο Βόλο για μια ακόμη φορά χωρίς θεατές το κύπελλο από τον Άρη, τότε το εισιτήριο, το καλό για το Europa League, το παίρνει ο Άρης. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός βγαίνουν προκριματικά conference, αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το conference, και ο Παναθηναϊκός μένει εκτός Ευρώπης. Δηλαδή θα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο σε έτσι κι αλλιώς μια καταστροφική προς το τέλος της χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Ενώ αν οι πράσινοι είχαν πάρει την τρίτη θέση και να έχαναν το τελικό από τον Άρη, θα είχαν τουλάχιστον ευρωπαϊκή συμμετοχή στα προκριματικά του conference. Επομένως, ο κερδισμένος στον ντέρμπι αυτό ήταν ο Ολυμπιακός. Είναι καλό αυτό γιατί δεν θα έχει και μια έξτρα πίεση στον τελικό του conference. Έτσι κι αλλιώς η πίεση ήταν μεγάλη γιατί το διακύβευμα είναι τεράστιο. Αλλά ο Μεντιλίπαρ δεν ήθελε παίκτες να πάνε και με την έξτρα πίεση του ότι δεν έχουν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή και θα πρέπει να την κερδίσουν μέσω της κατάκτησης του τροπαίου του conference. Βέβαια, να πούμε πως φυσικά στον Ολυμπιακό προτιμούν να ξεκινήσουν από την τελική φάση του Europa League παρά να παίξουν καλοκαιριάτικα προκριματικούς. Δεν θυμάμαι και πότε ήταν τελευταία φορά που η ελληνική ομάδα μπήκε κατευθείαν σε ομίλους, μπήκε κατευθείαν στην τελική φάση μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης, γιατί έχοντας καταποντιστεί στο ranking της UEFA, όλες μας οι ομάδες στα τελευταία καλοκαίρια ξεκινάνε από πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή εκεί μέσα προς τέλος Ιουλίου αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους και ρίχνονται στη μάχη των καλοκαιρινών προκριματικών. Ο Ολυμπιακός τώρα, εάν κατακτήσει το Conference League απέναντι στη Φιωρεντίνα την επόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια, πέρα φυσικά το ότι θα είναι μια ιστορική επιτυχία, ένα τρομερό επίτευγμα, θα έχει και το διπλό κέρδος το ότι θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια από τα μέσα του Σεπτέμβρη και αυτό θα του δίνει περισσότερο χρόνο και περισσότερη άνεση να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά του, γιατί είναι και πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό, με παίχτες που είναι δανεικοί και με παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο να μην έχει πίεση χρόνο ο Ολυμπιακός, να παίξει δηλαδή παιχνίδια από τον Ιούλιο και να ξεκινήσει η σεζόν του από τα μέσα Αυγούστου, όποτε αρχίσει το πρωτάθλημα, και η ευρωπαϊκή σεζόν του από τον Σεπτέμβρη. Έτσι είχαν τα πράγματα λοιπόν στην τελευταία αγωνιστική
της Super League με μεγάλο νικητή τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα πρωτάθλημα τρομερά ανταγωνιστικό, αμφίροπο, συναρπαστικό. Μακάρι όλα τα πρωταθλήματα να είναι έτσι, να μας μένουν στην μνήμη και να νικάει στο τέλος το ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι στο τέλος αυτό που θέλουμε είναι να μιλάμε για όσα γίνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω ότι φέτος πάλι είχαμε τα σκαμπανεβάσματά μας, τα καλά και τα στραβά μας, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό επετέχθη. Δηλαδή, οι περισσότερες συζητήσεις είναι για όσα γίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως υπήρχε το τραγικό περιστατικό σε αγώνα βόλεϊ, βέβαια, με την δολοφονία του εκείνου του αστυνομικού, που οδήγησε και σε μάτς και κλεισμένων των θυρών για 2 μήνες και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε μια απόφαση της κυβέρνησης που έτσι κι αλλιώς προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε αυτό το πρωτάθλημα μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου, νομίζω αφήνει μια ικανοποίηση και θα πρέπει σαν ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί να χτίσουμε πάνω σε αυτό, να βασιστούμε πάνω σε αυτό για να δούμε ακόμα πιο ωραία πράγματα από τις ομάδες στην συνέχεια και εγχώρια αλλά και στην Ευρώπη. Να είναι δηλαδή, να φτιάξουν δηλαδή όλες τις ομάδες ακόμη πιο ισχυρά σύνολα και οι υπόλοιπες ομάδες, όχι μόνο οι πρώτες 4, για να δούμε ακόμη καλύτερο πρωτάθλημα, ακόμη πιο υψηλού επίπεδο πρωτάθλημα του χρόνου. Είχαμε την τελευταία αγωνιστική της Premier League, όπου ήταν ανοιχτή ακόμη υπόθεση τίτλος, έστω και αν η Manchester City μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στο να μην στραβοπατά, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα γίνονται κρίσιμα. Το ίδιο έγινε και τώρα. Η Manchester City πήρε την νίκη που ήθελε κόντρα στην West Ham με 3-1 και στέφθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Αγγλίας και για 6η στις τελευταίες 7 σεζόν. Είναι ένα απίστευτο κατόρθωμα από την ομάδα του Pep Guardiola. Και είναι στην εποχή της Premier League η μοναδική ομάδα που φτάνει τις 4 σερί κατακτήσεις. Το ρεκόρ το είχε ισοφαρίσει πέρσι που το κατήχε η Manchester United, που είχε σε 2 περιπτώσεις πάρει 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα από το 92 και μετά, που μετράμε όταν μετονομάστηκε σε Premier League το πρωτάθλημα αυτό. Καμία δεν είχε καταφέρει να το κάνει 4 συνεχόμενες φορές. Το έκανε η Manchester City του Pep Guardiola, 10ο πρωτάθλημα συνολικά στην ιστορία της, 4ο σερί. Η City, η οποία από την αρχή μπήκε δυνατά στο μάτς με τη West Ham, πέτυχε 2 γκολ ο Foden, που ψηφίστηκε πολυτιμότερος παίχτης ολόκληρου του πρωταθλήματος, ολόκληρης της σεζόν,
Και έστω και αν καρδιοχτύπησε εκεί προς το τέλος του ημιχρόνου, όταν μείωσε με ένα φοβερό γκολ του Κούντους με ανάποδο ψαλίδι η West Ham, νομίζω ότι όλοι ήξεραν πως η City θα είναι τελικά η νικήτρια. Ήταν άλλωστε εμφανέστατη η ανωτερότητά της στον αγωνιστικό χώρο. Πολιόρκησε την αιστεία του Αρεολά, είχε πάρα πολλές θελκές προσπάθειες. Βρήκε και τρίτο γκολ στο τέλος με τον Ρόντρι για το τελικό 3-1 και για την νίκη. Η Arsenal νίκησε έστω και δύσκολα την Everton με 2-1. Με μάλιστα το γκολ της νίκης το έβαλε στο τέλος με το Havertz 89 και νίκησε με ανατροπή γιατί είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 0-1. Αλλά η νίκη αυτή δεν της ήταν αρκετή. Περίμενε ένα δώρο από τη West Ham μέσα στο Etihad, κάτι πολύ δύσκολο βέβαια. Έμεινε και πάλι στη δεύτερη θέση και η City ήταν αυτή η οποία σήκωσε ψηλά το κύπελο, πανηγύρισε ξανά το πρωτάθλημα. Είχαμε το αντίο του Klopp στη Liverpool σε ένα απόγευμα πάρα πολύ φορτισμένο συναισθηματικά στο Anfield. 2-0 η νίκη της Liverpool κόντρα στη Wolves, το τελευταίο παιχνίδι του Klopp, το τελευταίο παιχνίδι που καθοδήγησε τη Liverpool μετά από 9 χρόνια περίπου, είπε αντίο στον πάγκο των Reds. Ο Arne Slot που ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα θα είναι ο νέος τεχνικός, πρώην προπονητής πλέον της Feyenoord. Για τον Klopp, εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και από εδώ το τι έχει καταφέρει, το τι έκανε, τι σήμαινε για τη Liverpool όλα αυτά τα χρόνια. Κατέκτησε η Liverpool μαζί του τα πάντα, όλα τα τρόπαια που διεκδίκησε από μία φορά, εκτός από το League Cup που το κατέκτησε δύο φορές, το κατέκτησε και φέτος. Θα ήθελε να είναι πιο όμορφο το φινάλε του, αλλά η Liverpool δεν μπόρεσε να πάρει κάποιον άλλο τίτλο εκτός του League Cup που κατέκτησε τον περασμένο Φλεβάρι. Ο Klopp ήταν αυτός και με τις επιτυχίες και με τις αποτυχίες του, αλλά νομίζω ότι αυτό που έδωσε στη Liverpool όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ περισσότερο και από το οποιοδήποτε τρόπαιο. Έδωσε ξανά σε αυτό το σύλλογο μια ταυτότητα. Αποδείχθηκε άξιος συνεχιστής της κληρονομιάς του Bill Shankly, του Bob Paisley, του Τζο Φάγκαν, του Ράφα Μπενίτεθ, όλων αυτών των ιστορικών μορφών που πέρασαν από τον πάγκο της Liverpool. Έδωσε στην ομάδα ξανά αγωνιστική ταυτότητα, νοοτροπία νικητή και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε πέσει στην Manchester City, σε αυτή τη Manchester City, αλλά και στην Real Madrid των συνεχόμενων ευρωπαϊκών επιτυχιών, γιατί έφτασε εκτός από το Champions League που πήρε, έφτασε και σε άλλους δύο τελικούς Champions League που τους έχασε από τη Real, το 18 και το 22, θα είχε περισσότερα τρόπαια ο Klopp, η αλήθεια είναι, με το αν βέβαια δεν παίζουμε ποδόσφαιρο και δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, γιατί αν σκεφτείτε ότι και το 2019 αλλά και το 2022 έχασε στο νήμα, στον πόντο, την Premier League από την City, 98-97 βαθμοί το 19 και 93-92 αν δεν κάνω λάθος το 22, καταλαβαίνετε πως ο Klopp θα μπορούσε να έχει πανηγυρίσει ακόμη περισσότερες επιτυχίες για τη Liverpool. Θα μείνει πάντα στην ιστορία του συλλόγου. Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, έστω και αν ο Σλότ έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στην Ολλανδία, γιατί πάντα όταν κλείνει ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο δεν είναι εύκολο για κανένα σύλλογο να γυρίσει άμεσα την σελίδα. Θα δούμε τι θα γίνει και από άποψη εμψυχού δυναμικού, ποιοι παίκτες θα ακολουθήσουν τον Κλοπ στην αποχώρηση και ποιοι παίκτες θα παραμείνουν στην Λίβερπουλ. Όπως και να το κάνουμε όμως, ήταν ένα τέλος εποχής για τους Reds. Το ήξεραν, το είχε ανακοινώσει από τα τέλη του Γενάρη ο Klopp, ο οποίος άφησε αυτό το δεχόμενο ακόμη και να αποσυρθεί από τους πάγκους. Είπε ότι σίγουρα δεν θα δουλέψω για το επόμενο χρονικό διάστημα και ίσως και αυτό να είναι, είπε χαρακτηριστικά, ίσως δηλαδή σταματήσει εντελώς. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, υπήρχε μάχη και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ξέραμε ότι η Aston Villa είναι ήδη στο Champions League, στην τετράδα, μαζί με Liverpool, Arsenal και City. Η Tottenham καπάρωσε τελικά την πέμπτη θέση, δεν κατάφερε να διεκδικήσει την τέταρτη του Champions League, μετά και την ήττα της άλλωστε μεσοβδόμαδα από τη City, στο μάτς που εν πωλής έκρινε και το πρωτάθλημα. Θα είναι όμως το Europa League της επόμενης περίοδου. Η Chelsea που έκανε φοβερό φωτοφίνις με 5 συνεχόμενες νίκες σε μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλά προβλήματα, θα βγει είτε στο Europa είτε στο Conference League. Και η Newcastle, η οποία νίκησε με 4-2 την Bradford εκτός έδρας, βγήκε στην, τερμάτισε στην 7η θέση και περιμένει. Τι περιμένει τώρα? Όπως και η Chelsea, περιμένει να δει τι θα γίνει στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας
Manchester City, Manchester United. Για δεύτερη σερή χρονιά, ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας θα είναι ανάμεσα στις δύο ομάδες του Manchester. Σε περίπτωση που η City κατακτήσει και το κύπελο, κάνει double δηλαδή, τότε η Chelsea, η έκτη Chelsea, πάει η Europa μαζί με την Tottenham και η 7η Newcastle θα παίξει στο Conference League. Σε περίπτωση όμως που η Manchester United, η οποία τερμάτισε 8η τελικά, γιατί στην ισοβαθμία με την Newcastle στους 60 βαθμούς είχε χειρότερη διαφορά τερμάτων, είχε μείον 1 και η Newcastle είχε 23 τερμάτα διαφορά. Εάν η 8η Manchester United, που αυτή τη στιγμή δεν είναι Ευρώπη, πάρει το κύπελο, τότε παίρνει το εισιτήριο για το Europa League, πάει μαζί με την Tottenham στο Europa, υποβιβάζει, θα λέγαμε, την Chelsea στο Conference και η Newcastle δεν βγαίνει Ευρώπη. Επομένως, και η Chelsea αλλά και η Newcastle θα είναι με το μέρος της Manchester City στον τελικό του κυπέλου που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο που μας έρχεται, 25 Μαΐου. Οι ομάδες που υποβιβάστηκαν, τις δύο τις ξέραμε έτσι και αλλιώς εδώ και καιρό, Sheffield United και Burnley, η άλλη είναι η Luton. Τυπικά υποβιβάστηκε χθες, ουσιαστικά είχε υποβιβαστεί από την πρώτη τελευταία αγωνιστική, γιατί έτσι αλλιώς ήταν στο μείον 3 από την Forest και η διαφορά τερμάτων ήταν χαοτική. Επομένως, μόνο με ένα απίστευτο θαύμα θα μπορούσε η Λούτον να μείνει στην κατηγορία. Οι ίδιες ομάδες που ανεβήκανε πέρσι από την Championship, οι ίδιες ομάδες έπεσαν. Και θυμίζω ότι από την Championship ανέβηκαν η Leicester, που επέστρεψε μετά από ένα έτος, η Ipswich. Μετά από 18, αν δεν κάνω λάθος χρόνια, επιστρέφει η Ipswich και η άλλη ομάδα θα βγει μέσα από τον τελικό ανόδου στον τελικό των play-off ανάμεσα στη Lynch και την Southampton την Κυριακή 26 Μαΐου στις 5 στο Wembley. Λοιπόν, επίσης ολοκληρώθηκε και η Bundesliga με τη Leverkusen τελικά να παίρνει το πρωτάθλημα αίτητη. Φοβερή σεζόν πραγματικά για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Bundesliga που να κατέξει το πρωτάθλημα αίτητη, ούτε καν η Μπάγκερ της χρυσής εποχής που έπαιρνε το πρωτάθλημα για 10-11 σεζόν σερί. Φοβερή η ομάδα η Leverkusen του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία πάει να κάνει και ένα αίτητο τρέμπλ αν κερδίσει τους τελικούς που έχει να δώσει τώρα, μεθαύριο τον τελικό του Europa League με την Αταλάντα και το Σάββατο τον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας με την Kaiserslautern. Η Leverkusen, η οποία νίκησε στο τελευταίο παιχνίδι την Augsburg 2-1. Από εκεί πέρα η Στουτγκάρδη πήρε τη δεύτερη θέση γιατί η Bayern έχασε τελικά στην τελευταία αγωνιστική από την Hoffenheim με 4-2 και η Στουτγκάρδη που νίκησε 4-0 την Gladbach ανέβηκε στην δεύτερη θέση μαζί με την Bayern, η Στουτγκάρδη και τη Λειψία αλλά και την Dortmund θα είναι οι 5 ομάδες που βγάζει η Γερμανία στο Champions League. Η Eintracht είναι στο Europa League. Η Hoffenheim στην 7η θέση θα είναι είτε στο Conference είτε στο Europa και από εκεί πέρα τώρα η μικρούλα Heidenheim που ποιος το περίμενε να δερματίσει τόσο ψηλά στην 8η θέση, είναι η ομάδα που πριν από λίγα χρόνια ήταν στην 5η κατηγορία της Γερμανίας, θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο τελικό του κυπέλλου. Αν η Leverkusen πάρει το κύπελο απέναντι στην Kaiserslautern, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, καταλαβαίνετε πως ανοίγει άλλη μια ευρωπαϊκή θέση και η Heidenheim θα παίξει στο Conference League. Θα είναι πραγματικά μια σπουδαία ιστορία για την άσημη Heidenheim. Και στον πρώτο μάχη του υποβιβασμού, η Darmstadt και η Κολονία υποβιβάστηκαν στην Zweite Liga και η Bochum θα παίξει μπαράζ με τη Fortuna Düsseldorf του Τζόλι, του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος ανέθηκε μάλιστα πρώτο σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας, πέτυχε hat-trick στο τελευταίο του παιχνίδι. Είναι φοβερό το πώς γλίτωσε τα μπαράζ Union Βερολίνου, η οποία νίκησε με 2-1 τη Freiburg με γκολ που μπήκε στο 90-2 από τον Haberer, που πήρε μάλιστα rebound από χαμένο πέναλτι του Folland, ο οποίος έχασε 2 πέναλτι σε αυτό το παιχνίδι. Είχε την ισοπαθία με την Bochum η Union Βερολίνου και έτσι με αυτή την νίκη στο φινάλε της καθυστερήσης η Union μάτσε πάνω από την Bochum, πήρε την 15η θέση και έστειλε την Bochum να παίξει μπαράζ με την Fortuna. Bochum η οποία σημειωτέν έχασε 4-1 από την Werder Βρέμις. Και από την δεύτερη κατηγορία έχουν ανέβει ήδη η Σανκ Πάουλη και η Holstein Kiel. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα, αν θα μείνει δηλαδή η Bochum ή αν θα ανέβει η Fortuna. Το ιστορικό Αμβούργο για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε να ανέβει
στην πρώτη κατηγορία. Και φινάλε είχαμε και στη Γαλλία, με την Παρή έτσι καλώς εδώ και καιρό πρωταθλήτρια. Μονακό και Μπρέστ την ακολουθούν στην τελική φάση του Champions League και είναι η Λίλ αυτή τελικά που θα παίξει στα προκριματικά. Τέσσερις ομάδες οι Γάλλοι από φέτος στο Champions League. Η Λίλ η οποία ισοφαρίστηκε στο 93 από την Νις και αυτό φυσικά της στέρισε δυνατότητα να τερματίσει στην τρίτη θέση την ώρα που η Μπρέστ νικούσε την Τουλούζ με 3-0. Φοβερή η Μπρέστ από τις εκπλήξεις, τις πολλές εκπλήξεις που είχαμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο φέτος. Η Λίλ λοιπόν στα προκριματικά του Champions League, η Νις στο Europa League, το ίδιο και η Λιόν, η απίστευτη Λιόν, η οποία ήταν στην τελευταία θέση στο ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τον Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, στην ζώνη του υποβιβασμού, αλλά ο δεύτερος γύρος που έκανε ήταν πραγματικά πρωταθληματικός και αναρριχήθηκε εντυπωσιακά στο βαθμολογικό πίνακα, άλλωστε και το roster της ήταν πολύ καλό, δεν ήταν roster για να είναι τόσο χαμηλά στην βαθμολογία. Τερμάτισε τελικά στην έκτη θέση. Ό,τι και να γίνει θα παίξει ο Europa γιατί έχει τον τελικό κυπέλλου Γαλλίας με την Παρή το Σάββατο. Αν το πάρει έτσι κι αλλιώς πάει στο Europa. Αν το χάσει έτσι κι αλλιώς λόγω της έκτης θέσης πάει στο Europa. Και η Lens είναι στο Conference που τερμάτισε στην 7η θέση. Εκτός Ευρώπης η Marseille που έκανε μεγάλες επενδύσεις φέτος αλλά δεν ήταν η χρονιά της όπως θα ήθελε, η Μέτσι, η Λοριάν και η Κλερμόν, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Και εντάξει, είχαμε και αλλού βέβαια φιέστες, φιέστα για τη Celtic στη Σκωτία, η Eindhoven πρωταθλήτρια Ολλανδίας, εξαιρετική χρονιά φέτος, περιμένουμε το Βέλγιο να βγάλει πρωταθλήτρια, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το ποια ομάδα κατακτά εκεί το πρωτάθλημα. Και υπάρχουν δύο πρωταθλήματα από τα κορυφαία που έχουν άλλη μία αγωνιστική, η Ισπανία και η Ιταλία. Είχα μια φοβερή ισοπαλία χθες της Real Madrid με τη Villarreal εκτός έδρας 4-4 και ενώ είχε προηγηθεί 4-1 η Real στο ημίχρονο. Αδιάφορο βέβαια το παιχνίδι για τη Real, χρησιμοποίησε πολλούς αναγνωματικούς Ancelotti, ήδη πρωταθλήτρια Ισπανίας. Το φοβερό σε αυτό το παιχνίδι είναι, μάλλον δύο είναι τα φοβερά πράγματα, το ότι ο Γκουλέρ έβαλε άλλα δύο γκολ και έχει φτάσει τα 6. Είναι ο παίκτης που έχει τα περισσότερα γκολ για τη Real στο πρωτάθλημα έχοντας τόσο λίγα λεπτά συμμετοχής. Γκουλέρ ο οποίος δείχνει ήδη από αυτή την πρώτη του χρονιά στη Μαδρίτη που ήταν πολύ δύσκολη χρονιά με πολλούς τραυματισμούς στην αρχή της σεζόν και χωρίς να παίζει πως πρόκειται για ένα σπουδαίο ταλέντο, μπορεί πάνω του να βασιστεί η Real τα επόμενα χρόνια. Και το άλλο απίστευτο ήταν το καρέ τερμάτων που πέτυχε ο Αλεξάντερ Σέρλοτ, ο Νορβηγός επιθετικός. Ο οποίος μάλιστα τα 3 από τα 4 γκολ τα πέτυχε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους που έκανε ουσιαστικά το 1-4-4-4 και με τα 4 αυτά γκολ πήγε μόνος του στην πρώτη θέση τον σκόρερ στο ισπανικό πρωτάθλημα έτοιμος να πάρει το βραβείο του Πιτσίτσι, δηλαδή του πρώτου σκόρερ από το 48 μέχρι το 56 σε ένα 8 λεπτό ήταν τα 3 γκολ του Σέρλοτ. Με τον Μπέλιγχαμ να βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο, τον ξεκούρασε ο Αντσελότη, αλλά ήταν και αυτός ένας διεκδικητής του βραβείου του πρώτου σκόρερ. Ο Μπέλιγχαμ, αφού δεν αγωνίστηκε, έμεινε στα 19 γκολ. Ο Σέρλοτ είχε επίσης 19 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και τελείωσε με 23 γκολ συνολικά το παιχνίδι αυτό. Μετά το καρέ που πέτυχε. Πέτυχε και ένα ο Ντόβμπικ τη Ζιρόνα στο match με την Βαλένθια. Επομένως αυτός έφτασε στα 21 και πλέον ο Σέρλοτ είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το βραβείο του πρώτου σκόρερ στην Ισπανία. Στην Ισπανία κατά τα άλλα που έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μαζί με τη Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, η Τζιρόνα και η Ατλέτικο είναι στο Champions League της επόμενης περίοδου. Μπιλμπάο και η Σοσιεδάδ θα είναι στο Europa και η Μπέτις πήρε την 7η θέση και θα είναι στο Conference. Έχει υποβιβαστεί η Αλμερία, η Γρανάδα και η Κάντιθ. Επομένως, τελευταία αγωνιστική δεν έχει βαθμολογική σημασία για τις ομάδες. Και στην Ιταλία, επειδή είπαμε ότι ήταν και Σαββατοκύριακο της Φιέστας, είχαμε τη Φιέστα και τη Σίντερ, που εδώ και αρκετό καιρό έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ιταλίας. Ήρθε 1-1 με τη Λάτσιο στην προτελευταία αυτή στροφή. Να πούμε πως έχουν εξασφαλίσει έξω το Champions League η Μίλαν και η Μπολόνια μετά την δεκαετία του 60 για πρώτη φορά, Τιάγκο Μότα η Μπολόνια.
η Juventus που επιστρέφει και αυτή και η Αταλάντα που θα παίξει τον τελικό μεθαύριο του Europa League με την Leverkusen. Η Ρώμα είναι στην έκτη θέση με 63 βαθμούς, 3 λιγότερους από την Λάτσιο που είναι στην 7η θέση. Στην 8η θέση είναι η Φιωρεντίνα με 54 βαθμούς και στην 9η θέση το Ρήνο με 53 και στην 10η θέση η περσινή πρωταθλήτρια Νάπολη. Να πούμε πως δεν αποκλείεται η Ιταλία να βγάλουν 9 ομάδες στην Ευρώπη του χρόνου και αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουν στους τελικούς που έχουν να δώσουν σε Europa και Conference League η Αταλάντα κόντρα στη Leverkusen και η Φιωρεντίνα φυσικά κόντρα στον Ολυμπιακό. Από την Σέρια έχουν υποβεβαστεί η Σαλερνιτάνα, η Σασουόλο και τελευταία αγωνιστική, εκεί είναι τα πιο σπουδαία, θα παιχτεί η παραμονή ανάμεσα σε Έμπολη, Ουντινέζε, Φροζινόνε και Κάλιαρη, που είναι σε πολύ μικρές αποστάσεις βαθμολογικές μεταξύ τους εκεί στις τελευταίες θέσεις του πίνακα. Και με μπάσκετ θα ολοκληρώσουμε, γιατί φυσικά την Παρασκευή που μας έρχεται ξεκινά το Final Four στο Βερολίνο, διπλή ελληνική εκπροσώπηση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ξανά μετά από το 2012 και οι δύο σε ένα Final Four, πολύ σπουδαίο γεγονός για το ελληνικό μπάσκετ και ευχόμαστε το καλύτερο και για τις δύο ομάδες. Πρώτο στο χώρο μπαίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στις 7 αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε του Γιασκεβίτσιους. Και στη συνέχεια στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το μεγάλο φαβορί και φέτος για την Ευρωλίγκα, την Ρεάλ Μαδρίτης. Κάτι της χρωστάει μετά το χαμένο τελικό πέρσι και με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ο τελικός αυτός. Ο Παναθηναϊκός με την ψυχολογία στα ύψη έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Έχει μερικούς από τους καλύτερους παίχτες της φετινής EuroLeague. Οι δύο μάλιστα βγήκαν και στην κορυφαία πεντάδα, ο Ναν και ο Λεσόρ και ο Σλούκα φυσικά. Υπερπολίτιμο στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι το Final Four. Ξανά στο Final Four ο Παναθηναϊκός μετά από 12 χρόνια. Ήταν πολλά τα 12 χρόνια για ένα κλαμπ στο μπάσκετ όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει το ρόλο του outsider. Δεν θα μπει με το τίτλο του φαβορίου όπως ήταν για παράδειγμα πέρσι. Αλλά ίσως και να είναι καλό αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί τέτοιες καταστάσεις ευνοούν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που έκανε πραγματικά έναν άθλο για να βρεθεί στο Final Four. Νίκησε εκτός έδρας 5ο παιχνίδι μέσα στη Βαρκελόνη. Την Μπαρτσελώνα για να βρεθεί στην τελική φάση του Βερολίνου. Σε αναζήτηση του 7ου αστεριού ο Παναθηναϊκός, σε αναζήτηση του 4ου τροπέου ευρωπαϊκού ο Ολυμπιακός και καταλαβαίνετε πως η αγωνία θα χτυπήσει κόκκινο και το ενδιαφέρον στρέφεται προς την πορτοκαλί μπάλα το τριήμερο 24 με 26 Μαΐου. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής, 26 Μαΐου, πριν πάρει τη σκητάλη το ποδόσφαιρο και η τεράστια πρόκληση που έχει ο Ολυμπιακός μπροστά του και λέγεται τελικός του Conference League, για το οποίο θα μιλήσουμε και θα πούμε πολλά περισσότερα φυσικά στην εκπομπή την επόμενη, της επόμενης Δευτέρας. Λοιπόν, θα είμαστε ξανά μαζί σε μια εβδομάδα για να μιλήσουμε αρκετά για τα όσα θα έχουν γίνει στο Final Four του μπάσκετ, να μιλήσουμε πολύ για την προετοιμασία του Ολυμπιακού και της Φιωρεντίνα στον ιστορικό τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας, της Παπα Αρένα.
Για την ώρα σας αποχαιρετάω, εύχομαι να περάσετε όλοι καλά, να είστε καλά ό,τι και να κάνετε. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ Δευτέρας και εμείς τα ξαναλέμε σε λίγες ημέρες. Γεια σας!